απόλυτο παιχνίδι μόδας ξεκινά! Πέντε γυναίκες από όλη την Ελλάδα, με διαφορετικές ηλικίες και στυλ, ρίχνονται στη μάχη για την ανάδειξη της Shopping Star. Οι υποψήφιες μας αποκαλύπτουν το στυλ τους και ζουν μια περιπέτεια αγορών σε περιοχή έκπληξη. Ήρθαμε εδώ από Κρήτη και θα τα ξεσκώσουμε όλα. Και οι πέντε έχουν μια πολύ ευχάριστη αποστολή. Να ψωνίσουν ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνουν μαλλιά και μακιγιάζ σύμφωνα με το θέμα που αλλάζει κάθε εβδομάδα. Στην προσπάθειά τους έχουν αντιπάλους τον χρόνο που είναι περιορισμένος και το μπάτζετ που είναι συγκεκριμένο. Νομίζω πως είμαι σαν μάχησα. Σου λείπει σκούπα μόνο, Δημητρά. Φυσικά, κατά τη διάρκεια των αγορών τους, δεν λείπουν τα απρόπτα. Αχ, μπορείς να με βοηθήσεις λίγο. Χρήσα μου να έρθουμε να σε βοηθήσουμε, κόλλησε η μπότα. Ποιο κάτω το ποδαράκι. Το πόδι το θέλω, βέβαια. Όταν τα ψώνια τελειώσουν, οι διαγωνιζόμενες ανεβαίνουν στην πασαρέλα και βαθμολογούνται από τις συμπαίκτριές τους. Η Shopping Star της εβδομάδας αναδεικνύεται κάθε Παρασκευή μετά και τη βαθμολογία της Fashion Expert Βίκη Σκαγιά. Η υποψήφια που θα έχει συγκεντρώσει τη μεγαλύτερη τελική βαθμολογία θα είναι η νικήτρια του Shopping Star και θα έχει κερδίσει 1000 ευρώ. Η νικήτρια του Shopping Star είναι... Αυτές είναι οι 5 υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας και μας έρχονται από την όμορφη Κρήτη. Δευτέρα η Δήμητρα, Τρίτη η Χρύσα, Τετάρτη η Ευελίνα, Πέμπτη η Ιώ, Παρασκευή η Νίκη. Πρώτη στον αγώνα του Shopping βγαίνει η 45χρονη Δήμητρα. Πάντα στην Κρήτη, φυσικά και ντυνόμαστε πάρα πολύ ωραία όλες οι γυναίκες. Θα αρέσουν στις συμπαίκτριές της οι ενδυματολογικές της επιλογές. Σου στέλνω λοιπόν και ένα χρυσό φυλάκι. Την τρίτη σειρά παίρνει η 30χρονη Χρύσα. Το πλυζάκι που είναι διαφάνη και φαίνεται λίγο το εσώργο δεν με ενοχλεί. Θα ολοκληρώσει τις αγορές της σε 3 ώρες. Κουράστηκες να δοκιμάζεις, όπου να θα μας δείξει καμιά παντόφλα. Την Τετάρτη κάνει τα ψώνια της η 22χρονη Ευελίνα. Κάνει και ωραίο ποπό. Θα μείνει μέσα στο θέμα της εβδομάδας. Όχι μόνο σικ, αλλά και σεξ ταυτόχρονα. Μάνα μου, είναι φανταστικό το φόρεμα, αλλά το στήθος σου βγάζει μάτι. Την πέμπτη σκυτάλη παίρνει η 33χρονη Ιώ. Όσο δέρμα και αν αλλάξεις, φίδι είσαι, δεν αλλάζεις. Θα της φτάσει το budget των 400 ευρώ. Είναι στα 320 ευρώ. Πόσα? Την Παρασκευή οργώνει τις αγορές η 45χρονη Νίκη. Θα βρει αυτό που ψάχνει. Πρέπει να το σηκώσω, γιατί δεν έχω τίποτα να δείξω. Τι θα δείξω, τα κόκαλα? Κριτική εβδομάδα στο Shopping Star. Ελάτε να γνωρίσουμε τις νέες υποψήφιες. Αυτή είναι η Δήμητρα, 45 ετών, μας έρχεται από τη Σιτία. Είναι ιδιωτική υπάλληλος και παντρεμένη με 3 παιδιά. Η Χρύσα ζει στο Ηράκλειο. Είναι 30 ετών, παρουσιάστρια παρακαλώ και σε σχέση. Νάκη Ευελίνα, 22 ετών, επίσης από το Ηράκλειο. Εργάζεται ως δημοσιογράφος και βρίσκεται σε σχέση. Αυτή είναι η Ιώ. Είναι 33 ετών και ζει στα Χανιά. Εργάζεται ως δημόσια υπάλληλος και βρίσκεται σε σχέση. Και η πεντάδα ολοκληρώνεται με τη Νίκη, 45 ετών από το Ηράκλειο. Εργάζεται ως κομμώτρια και είναι παντρεμένη με 2 παιδιά. Αυτές είναι οι κριτικές υποψήφιες Shopping Stars της εβδομάδας. Ποδαρικό με την Ευελίνα. Είναι τα κάμπι, κοπελιά. Σ' ανοίγει στο πλατό. Φρεσκάρω λίγο τα κριτικά μου. Να και η Δήμητρα από τη Σιτία. Γεια σου. Γεια σου. Σανείς. Καλά είσαι. Δήμητρα, εσύ. Εγώ είμαι Ευελίνα. Χάρηκα. Τις καταλαβαίνω μέχρι στιγμής. Περίεργο. Πού πας, καλέ βεντέτα, έχετε. Δήμητρα, από πού είσαι? Από Σιτία. Εσύ? Εγώ είμαι από Ηράκλειο. Ωραίο το Ηράκλειο. Πάω τακτικά. Για μπλε βαφές. Και εγώ στη Σιτία. Έχω πάει πολλές φορές. Παντρεμένη? Όχι, είμαι λογοστεμένη που λέμε στην Κρήτη. Σιτεμένη? Είμαι λογοδοσμένη. Α, τη δώσανε. Εσύ? Εγώ είμαι παντρεμένη, έχω 3 παιδάκια. Να σε ζήσω. Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Δήμητρα μου φάνηκε πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, πολύ γλυκιά, αρκετά extreme για τα δικά μου γούστα. Για ολονών. Βλέποντας το μαλλί της, όμως πάρα πολύ συμπαθητική, ομιλητική, πάρα πολύ εύχαρη. Η Ευελίνα είναι μια πολύ γλυκιά κοπέλα, όμορφη, μοντέρνα και μου άρεσε πάρα πολύ ολόσωμη φόρμα που φορούσε.
Όλα τα κριτικά μίντια εδώ μαζεύτηκαν. Η Χρύσα η παρουσιάστρια. Γεια σας κορίτσια. Γεια σου. Γεια σου. Η Χρύσα είμαι εγώ. Χάρηκα, εγώ είμαι η Ευελίνα. Γεια σου Ευελίνα. Δήμητρα, χάρηκα. Χρύσα, χάρηκα κι εγώ. Πολύ άνιμαλ στη Μεγαλόνισο. Τι κάνετε, καλά είμαστε. Για πείτε, με τι ασχολείστε. Με gossip. Εγώ έχω τελειώσει δημοσιογραφία. Με τελείωσες. Και ασχολούμαι και με το μακιγιάζ. Λογικό. Με το μακιγιάζ. Mm-hmm. Ωραία. Και με πολύ ωραία, ενδιαφέρον. Εγώ είμαι ιδιωτική υπάλληλο. Εγώ είμαι παρουσιάστρια στο Crete TV και κάνω και ραδιόφωνο. Δεν την ξέρετε. Πολύ ωραία. Η Χρύσα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή γυναίκα, έχει πολύ ωραίο γούστο, πολύ κοντά στα δικά μου γούστα. Δεν την παρακολουθείς. Μου άρεσαν πάρα πολύ και τα ποτάκια, τα κόκκινα που φορούσε. Πάρα πολύ καλά. Η Ευελίνα νομίζω ότι θα θυμίσουμε λίγο πιο νεανικά ντυμένη. Ήταν πολύ σοβαρή. Είναι λογοδοσμένη γι' αυτό. Έλα η επόμενη. Έφτασε το καράβι. Γεια σας κορίτσια. Γεια σου. Τι κάνετε. Καλά εσύ. Είμαι η Νίκη. Γεια Νίκη. Χάρηκα εγώ είμαι η Ευελίνα. Καλά. Καλά. Κάνε μια παράκαμψη. Τι κάνεις. Δήμητρα. Χάρηκα. Μέσω ρεθύμνου. Κάτσε Νίκη μας. Από πού μας έρχεσαι εσύ. Είμαι από Ηράκλειο, όχι μέσα από Ηράκλειο, είμαι από Μεσαράν, ξέρετε. Βεβαίως και ξέρουμε. Βέβαια. Καλό λάδι. Εσείς. Εγώ είμαι από Ηράκλειο. Ηράκλειο. Σιτία. 3-1. Σιτία, ωραία. Ανατολικά εγώ. Μια χαρά. Ωραία, είμαστε δηλαδή από παντού, έτσι, μου αρέσει αυτό. Ναι, ναι, βέβαια. Τι δουλειά κάνεις. Είμαι κομμώτρια. Πολύ ωραίο. Παιδάκια έχεις. 3 παιδάκια. Τις βάψαν το μαλλί. Εγώ εσύ. Έχω και εγώ 2 παιδάκια, η κόρη μου είναι 24. Πόσο! Πού γιο... την έκανες, καλέ. Στα 5. Τα κατάφερα. Και ο γιος μου είναι στα 17. Να τους χαίρεσαι. Καλά. Η Νίκη έχει ωραίο πρόσωπο, ωραίο χαμόγελο. Και 2 παιδιά. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαλλιά της. Μιλάει βέβαια πάρα πολύ τα κριτικά βαριά και όλες είμαστε από την Κρήτη. Αυτή έχει την ιδιαίτερη προφορά. Η Δήμητρα πολύ ωραία, έχει ένα ιδιαίτερο στυλ, αυτό το μαλλί το κοντό. Το μήκος είδες. Το μπλε χρώμα. Ωραίο στυλ, ιδιαίτερο. Επιτέλους μια χανιώτησα στην παρέα. Η Ιώ. Γεια σας. Α! Γεια σου. Τι κάνετε κορίτσια, εγώ είμαι η Ιώ. Γεια σου Ιώ. Χάρηκα. Πώς είναι. Χρύσα. Χρύσα. Ευαλίνα. Ας το χέρι. Η Νίκη. Χάρηκα πολύ. Εγώ. Δήμητρα. Χάρηκα. Και εγώ. Κορίτσια, από πού είστε. Δεν θα το πιστέψεις. Θα μας πεις εσύ πρώτα. Εγώ από τα Χανιά. Τώρα ολοκληρωθήκαμε. Κριτικές. Ωραία τα Χανιά. Ωραία τα Χανιά. Από Ηράκλειο, από Μεσαρά. Μόνο που δεν έχουμε. Από τις μοίρες είσαι. Να σου πει τη μοίρα. Από τις μοίρες, η μοίρες είναι καταγωγή μου, αλλά μένω στο τυμπάκι. Εντάξει, η φωνή σου πάει πολύ. Ναι, ναι. Καταλαβαίνει κάτι. Είσαι ελεύθερη, παντρεμένη. Σε σχέση. Καλά, ναι. Τι παγγέλισε. Δημόσιος υπάλληλος. Η Ιώ έχει και αυτή ένα δικό της στυλ, με το καλτσάκι της, με τα γυαλάκια της. Τη φωνούλα της. Που νομίζω ότι μπορεί να το υποστηρίξει πάρα πολύ ωραία. Η Χρύσα μου αρέσει, είναι εντυπωσιακή, γεμίζει το χώρο κατευθείαν. Πόσα κιλά πολύ είναι. Πολύ εκφραστική και πολύ γλυκιά, πολύ γλυκιά. Κορίτσια, έχετε αγωνία για το θέμα. Πάρα πολύ. Και εγώ. Όλα τσέρι κρίτη. Δεν το θέλατε. Εγώ θα ήθελα κάτι με βαφτίς για να σου πω την αλήθεια, γιατί θέλω να πάρω πολύ να βαφτίσω και ένα παιδάκι. Να πάρεις ιδέες. Έτσι ακριβώς. Και δεν θα ήθελα πάλι να τύχει κάτι με γυμναστήριο. Δεν το έχω πολύ και με το γυμναστήριο, να σου πω την αλήθεια. Θα προτιμούσα για θέμα της εβδομάδας να πέσει πάνω στο print, μίξεις με print, χρώματα, το θεωρώ πιο εύκολο και λίγο πιο challenge. 10 years. Έτοιμες να δούμε το θέμα. Έτοιμες είμαστε. Πάμε. Πάμε, πάμε να δούμε. Ελάτε στον οντά μας. Για ελάτε. Γεια σας κορίτσια, καλή σας εβδομάδα και καλώς ορίσατε από την πανέμορφη Κρήτη. Ενώ το καλοκαίρι οι γάμοι καλά κρατούν, τι γίνεται το χειμώνα όταν πρέπει να πάτε σε γάμο στο Δημαρχείο. Διαζύγια. Αυτό είναι και το θέμα της εβδομάδας σας. Καλεσμένοι σε γάμο στο Δημαρχείο. Τι στυλ θα ακολουθήσετε, τι θα επιλέξετε να φορέσετε ειδικά σε μια τέτοια περίπτωση όταν ακολουθεί και δεξίωση μετά. Έχετε στη διάθεσή σας 400 ευρώ και 3 ώρες που θα πάτε και κομμωτήριο για να μας αποδείξετε ότι είστε chic και στυλάτη σε ένα πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο. Έπεσε το θέμα που ήθελες. Ωραίο. Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία. Σας αρέσει. Όχι. Ούτε εμένα. Θα προλάβουμε. Εγώ είμαι χαρούμενη, θα πάνε με χτενίσουν μια φορά, παιδιά. Θα προλάβουμε. Λοιπόν, κορίτσι, εγώ σας αφήνω. Βγαίνω πρώτη για ψώνια. Εντάξει. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία, Δήμητρα. Σήμερα το Shopping Star βρίσκεται στο όμορφο Ηράκλειο, όπου θα συναντήσει τη Δήμητρα από τη Σιτία. Α, έχει λιοντάρια, φοβάμαι. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Ελάτε να σας δείξω την ντουλάπα μου.
Δημητρούλα μου, γεια σου, πάρ τα όλα δικά σου. Βίκυ, μη δίνεις πολύ θάρρος. Δεν θα μας αφήσουν τίποτα στο τέλος. Η Δήμητρα φιλοξενείται στο Ηράκλειο και σε λίγο θα μας δείξει τα ρούχα της. Προηγουμένως δείτε το σκύλο στο κρεβάτι. Γαβ. Λοιπόν, εδώ που είμαστε φιλοξενούμε, δεν είναι δικό μου το σπίτι και έχω φέρει μερικά από τα αγαπημένα μου ρούχα να σας δείξω. Πάμε λοιπόν να σας τα δείξω. Για να δούμε. Τι μερικά, εσύ έφερες όλο το λασίθι. Το πρώτο κομμάτι που έχω επιλέξει να σας δείξω. Ναι. Είναι αυτό το υπέροχο δερμάτινο παλτό. Το έχω ράψει στα μέτρα μου απάνω. Το αγαπάω πάρα πολύ. Πεθαίνω να ράβεστε, κορίτσια, πεθαίνω. Ωραίο για το βράδυ και για το πρωί. Βέβαια θα πρέπει να κάνει πάρα πολύ κρύο το πρωί για να το βάλεις. Μαζί με ένα γουρίνο καπέλο πιθανόν ή με ένα ωραίο σκούφο με γάντια δερμάτινα. Μ' αρέσει πολύ. Έχει και αυτή την υπέροχη γνήσια γουνίτσα που το κάνει πιστεύω πολύ πιο ιδιαίτερο. Α, όχι Δημητρά μου, γνήσια γουνίτσα. Εγώ είμαι πολύ κατά της γνήσιας γουνίτσας, θα πρέπει να είναι συνθετική και όχι γνήσια. Νομίζω ότι το μήκος τόσο μακρύ, νομίζω ότι δεν μου αρέσει. Θα το ήθελα μέχρι το γόνατο. Τώρα θα σας δείξω ένα βραδινό αγαπημένο μου φόρεμα. Έχει και αυτό γουνίτσα. Είναι αυτό εδώ. Σε δυσκολεύει όμως. Κάνει βρύζι μόνη της. Μου αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι σε ίσια γραμμή. Έχει στο τελείωμα αυτή την υπέροχη δαντέλα που το κάνει πιστεύω κάτι το ιδιαίτερο. Ναι. Το φοράω συνήθως με το σύζυγό μου αν πούμε για κάποιο βράδυ σε κάποιο αγαπημένο μας εστιατόριο. Νιώθω όμορφα μέσα σε αυτό και το αγαπάω πάρα πολύ. Βλέπω ότι έχεις ένα πιο ιδιαίτερο στυλ, οπότε θα ήθελα κάτι πιο ιδιαίτερο ακόμα. The Little Black Dress είναι πάρα πολύ ισορροπημένο και ωραίο φόρεμα και μου αρέσει πολύ για σένα, ειδικά άμα μου το σετάρεις με ένα λεπτό μαύρο καλσόν με ένα πολύ ωραίο πέδιλο, είναι τέλειο. Πολύ αγαπημένο μου παλτό είναι αυτό εδώ, είναι λευκό, έχει αυτή την υπέροχη γουνίτσα. Πάλι γούνα! Είναι και αυτό πολύ ιδιαίτερο, πιστεύω ότι είναι πιο πολύ για βράδυ και όχι για απόγευμα ή για πρωί, είναι ένα καλό και πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Νομίζω ούτε για βράδυ είναι, εξαρτάται βασικά, αν έχεις να πας σε κάποια τελετή, δεξίως, κάτι πολύ επίσημο. Δεν νομίζω να το φόραγα βράδυ για να πάω, ας πούμε, για καφέ. Εγώ θα το φορούσα και πρωί αυτό. Μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι υπέροχο κόψιμο, θυμίζει εποχή, το χρώμα του φανταστικό. Λευκό, απίθανο μάξι με γούνα τύπου ραμμένη σαν πομπόν στο σιρίτι της. Τι ωραίο παλτό για το βράδυ. Τι ωραίο παλτό και τι ωραίο χρώμα και πόσο chic. Μπράβο. Και τώρα παπούτσια. Στη Βάνια δεν βλέπω. Έχω φέρει μερικά από τα παπούτσια μου να σας δείξω. Φυσικά έχω αρκετά παπούτσια, τα λατρεύω τα παπούτσια. Κάρι Μπράτσο από τη Σιτία. Θα σας δείξω αυτές εδώ τις μποτούλες. Είναι μια πρωινή λύση. Λύση ή πρόβλημα. Είναι χαμηλή. Με βολεύει πάρα πολύ γιατί είμαι πολλές ώρες στα πόδια μου. Είναι αγαπημένες μου, μου αρέσει το μπέζ αυτό εδώ το χρωματάκι που κάνει. Η εγγραφούλα αυτή εδώ. Τις λατρεύω και τις έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ. Πολύ καλή επιλογή. Είναι μια πολύ ωραία μπότα. Μου θυμίζει στυλ καμπόικια. Ναι, μπράβο. Το μόνο που δεν μου αρέσει νομίζω ότι είναι αυτή η μπέζ λεπτομέρεια που κάνει. Κάτι μη χαλάει, δεν μ' αρέσει. Ξύνησε. Ένα άλλο ζευγάρι που λατρεύω είναι αυτές οι γόβες. Για να δω. Είναι ένα κλασικό σχέδιο, μυτερές. Πιστεύω είναι πολύ κομψές για μία γυναίκα. Για σένα ειδικά. Μ' αρέσει που κάνει αυτό το ανάγλυφο σχέδιο πάνω. Μου αρέσει πάρα πολύ το φερμουάρ που έχει από πίσω. Τις φοράω συνήθως απόγευμα, μπορώ να τις βάλω όμως και ένα βράδυ. Το ύψος είναι τόσο όσο χρειάζεται. Είναι μια χαρά για μένα. Θα σου ταιριάζουν σίγουρα πάρα πολύ. Το φερμουαράκι είναι που κάνει την τσαχτινιά και πιστεύω ότι αυτή είναι και η ομορφιά τους. Πάρα πολύ κομψές, μυτερές. Μ' αρέσει που έχει τετράγωνο κόψιμο μπροστά στα δάχτυλα. Γενικά, ωραίο παπούτσι. Μπράβο. Μετά. Και τέλος, θα σας δείξω αυτές τις υπέροχες γόβες. Υπέροχες. Είναι λουστρίνι. Έχουν ένα ιδιαίτερο εκρού χρώμα. Μου αρέσουν πάρα πολύ τα τρουσάκια που κάνουνε. Τρουσάκια. Αγκαλιάζει υπέροχα το πόδι μου. Το τακουνάκι είναι τόσο όσο χρειάζεται. Συνήθως τα χρησιμοποιώ σε βραδινές μου εξόδους. Τα λατρεύω πάρα πολύ.
Wow, τις θέλω, τις θέλω πάρα πολύ. Εντάξει. Τις θέλω, μ' αρέσουν, μ' αρέσουν. Ναι, ναι, χίλιες φορές ναι. Παραλήρημα. Δεν σου το είχα να έχεις μια τέτοια επιλογή στην ντουλάπα σου. Είναι κάτι ιδιαίτερο με αυτά τα τρούξ. Μπράβο σου, ωραία. Έχει ένα ενδιαφέρον το ροζ με το χρυσό. Είναι ωραία για το βράδυ, το καλοκαίρι, τα πόδια με γυμνό πόδι, αλλά δεν θα τις έβαζα χειμώνα στη θέση σου. Και τώρα, Δήμητρα, ίντα να μας δείξεις. Τώρα θα σας δείξω τις τσαντούλες μου. Έχω πάρα πολλές τσαντούλες. Θα σας δείξω μία πρωινή. Δείτε και τα χόνια σε. Σιγά, παιδί μου. Είναι αυτή εδώ. Ναι. Έχει ένα υπέροχο κόκκινο χρώμα. Μου αρέσει πάρα πολύ, με το που την είδα τη λάτρεψα και γι' αυτό και την επέλεξα. Είναι καλή δηλαδή. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή επιλογή για πρωί. Το κόκκινο γενικά είναι ένα χρώμα που αγαπάω και το βάζω πάρα πολύ στη ζωή μου, στα ρούχα μου, στα πάντα. Ωραία τσαντούλα σου, Δήμητρα. Έχω κι εγώ μια παρόμοια. Να τη συστήσετε. Για πρωινές βόλτες. Νομίζω ότι θα είναι ό,τι πρέπει. Παρόλο που το κόκκινο και το φούξο ταιριάζουν τέλεια και το χειμώνα, αυτή η τσάντα μου κάνει καλοκαιρινή για κάποιο λόγο. Δεύτερη τσαντούλα που θα σας δείξω, ναι, είναι αυτή εδώ. Oh. Πιστεύω ότι είναι μία απογευματινή λύση. Είναι μεγάλη, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί γυαλίζει. Είναι το λουστρίνι, πιστεύω ότι είναι πολύ στη μόδα πάλι φέτος. Είναι μεγάλη, χωράει αρκετά πράγματα. Οι χρυσές της λεπτομέρειες σε συνδυασμό με το μαύρο μου αρέσουν πάρα πολύ. Πάρα πολύ chic, tote bag, κροκό, λαμπερί. Το φουλάρι το πουά του πάει, αλλά και δεν το χρειάζεται. Ωραία φερμουάρα χρυσά, πολύ ωραία και τεχερούλια. Είναι φανταστική. Ναι, η συγκεκριμένη τσάντα δεν μ' αρέσει. Ούτε εγώ προσωπικά δεν θα την κρατούσα. Δεν μ' αρέσει ούτε το λουστρίνι, ούτε αυτό που κάνει. Νομίζω είναι φίδι πάνω, φιδέ. Κρυθάρι. Όχι, δεν μου αρέσει αυτή. Είναι πάρα πολύ φορτωμένη, κατά τη γνώμη μου. Και γυαλίζει και έχει και τα χρυσά και λουράκια και από εκεί και δεξιά και αριστερά. Σε τύφλωσε. Πιστεύω ότι δεν είναι κατάλληλη. Τέλος θα σας δείξω μία βραδινή τσαντούλα. Είναι αυτή εδώ. Oh. Είναι μικρούλα, αλλά παρόλο που είναι μικρή χωράει αρκετά πραγματάκια για μία γυναίκα, το κραγιονάκι της, το κινητό της. Ακούω προφορά και εφραίνει την καρδιά μου, γιατί και η δική μου οικογένεια από τα Χανιά κατάγεται. Να ζήσει η Κρήτη! Μ' αρέσουν οι χρυσές λεπτομέρειες που κάνει, έχει ένα ιδιαίτερο κούμπομα. Έλα, έλα και κούμπομα που κάνει! Επίσης, μ' αρέσει η αλυσιδίτσα αυτή που κάνει και πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή βραδινή λύση. Είναι τέλεια λύση βραδινή. Μ' αρέσει πάρα πολύ που είναι λευκή και κάνει και ένα σατινέ. Έπαιρνες! Θα την έπαιρνα κι εγώ σίγουρα αυτή την τσάντα. Βεβαίως και μ' αρέσει. Λευκό το βράδυ, ό,τι πιο κομψό. Δήμητρα, τι έχεις κρυμμένο εκεί? Εδώ είναι το μαγικό μου κουτάκι και θα σας δείξω τα αγαπημένα μου αξεσουάρ. Α, για να δούμε, Δήμητρα, τι θα μας δείξεις από το μαγικό κουτάκι σου. Αυτό είναι ένα υπέροχο βραδινό κόσμημα, μου αρέσει πάρα πολύ, κάνει το δάκρυ. Να κυλά. Είναι χειροποίητο, το αγαπάω πάρα πολύ. Ναι. Τα έντονα κοσμήματα τα λατρεύω. Γενικά είμαι πολύ στα κοσμήματα. Πολύ τι? Θα σας στενοχωρήσω, Δήμητρα, δεν μου αρέσει αυτό το κολλιέ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, λέγε, βαρύ, πολύ ογκώδες, δεν είναι στα δικά μου γούστα. Εγώ στη θέση σου το φορούσα από το πρωί μέχρι το βράδυ και το πρωί μπορείς να το βάζεις με ένα τζινάκι, με ένα λευκό t-shirt ίσως. Πολύ ωραίο. Ένα άλλο αγαπημένο μου κομμάτι είναι αυτή εδώ η κρίκη, σε σχήμα δάκρυ. Πολύ κλάμα. Μου τα έκανε δώρο μία αγαπημένη μου φίλη. Για πάντα. Μου αρέσει πάρα πολύ το χρώμα του. Το σχέδιο αυτό πιστεύω είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι μία βραδινή λύση. Τα αγαπάω πάρα πολύ. Μιλάς στην καρδιά μου, αυτά είναι τα σκουλαρίκια που αγαπώ κι εγώ, έχω παρόμοια σασημένια. Ναι, να τα φοράς, να τα χαρείς, να τα χιλιοφορέσεις. Και κριτικά. Είναι και ωραία για το καλοκαίρι, αλλά και το χειμώνα μέσα στο σετάρι με πράσινα, ας πούμε, ή καφέ ή γκρι. Πολύ ωραία. Τώρα θα σας δείξω το καθημερινό μου μακιγιάζ. Άντε να δούμε. Βάζω πρώτα μία κρεμούλα για τα μάτια. Για να δω. Χρησιμοποιώ μετά έναν ωρό. Φυσιολογικό. Το αλείφω γύρω-γύρω από το πρόσωπο. Είναι μια συσφυκτική κρεμούλα. Πολύ το πιλατεύεις. Μετά βάζω την κρέμα ημέρας μου. Φρέσκια. Μετά. Μετά συνεχίζω με το make-up μου. Για να δω. Α, ωραίο. Βλέπω ότι τα κάνεις πάρα πολύ ωραία. Βάζεις την ενυντατική σου, βάνεις τον ωρό σου. Το βάνι.
κάνεις τα βήματα νομίζω σωστά μέχρι στιγμή που αυτό που βλέπω. Μετά χρησιμοποιώ την πούδρα μου. Τι μαθαίνω. Και μετά. Έπειτα βάζω το ρούζ μου. Κλασικά. Συνεχίζω με τα μάτια, κάνω ένα απαλό μακιγιάζ ελαφρύ για πρωί, χρησιμοποιώ τη μάσκαρά μου να τονίσω τις βλεφαρίδες μου, το μολυβάκι, κάνω το σχέμα και έπειτα βάζω το κραγιονάκι μου. Το κραγιόν είναι κριτικό, γι' αυτό το λέει κραγιονάκι. Πολύ επιδέξια, μπράβο! Και μετά... Και αυτό είναι το καθημερινό μου πρωινό μακιγιάζ, να πάω έτοιμη στη δουλειά μου. Μ' αρέσει πολύ που περιποιείσαι τον εαυτό σου και βάζεις τα σέρουμ σου, τις κρεμούλες σου, μια χαρά. Ωραία ένταση και στα μάτια, πάρα πολύ σωστά τα φρύδια. Μ' αρέσει και το κραγιονάκι βέβαια, επειδή μπλεδίζει λίγο το μαλλί. Μη μου βάζεις ρόζ από κάτω, γιατί κάνει τεράστια κόντρα. Βάλε κάτι πιο κερασοκόκκινο. Για το όμορφο κεφαλάκι μου δεν έχω και πάρα πολλά να σας πω. Τα λέει όλα. Πιστεύω το μαλάκι μου δεν θέλει κάτι το ιδιαίτερο. Είναι κοντό κομμένο. Το έχω βάψει σε μπλε απόχρωση. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η απόχρωση. Είναι το μοναδικό χρώμα που έχω κάνει. Τι χρώμα πιστεύω όμως. Δεν θα το αλλάξω. Γιατί βρε μπλε. Εγώ θα σου έλεγα να βάψεις ένα πιο κανονικό χρώμα τα μαλλιά σου. Ένα καστανό, ας πούμε, σκούρο. Ένα πιο γλυκό. Γιατί να αγριεύεις έτσι το προσωπάκι σου, νέα γυναίκα. Όταν θέλω να βγω, λίγο ισιώνω τη φρατζούλα, παίρνω στα χεράκια μου λίγο τζέλ, το τρίβω στην παλάμη μου και κάνω λίγο πίσω τα μαλάκια με λίγο τζέλ, δεν χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο και είμαι έτοιμη για να βγω. Extreme χρώμα και extreme κούρεμα. Extreme sport. Εγώ πραγματικά δεν θα τολμούσα τουλάχιστον το κούρεμα. Τώρα το χρώμα ποτέ δεν ξέρεις. Φαντάζομαι, Δήμητρα, τώρα θα μας δείξεις τα συνολάκια σου. Αυτό είναι ένα πρωινό μου ντύσιμο. Με αυτό θα πάω για ένα καφέ με τις φίλες μου, για ψώνια στα μαγαζιά και για πρωινές γενικά δουλειές. Το παλτό είναι πολύ ιδιαίτερο. Φοράω ένα ζιβάγκο απλό πουλοβεράκι. Φάνκι, Δήμητρα. Η φούστα είναι στη λογική την ίδια με το παλτό. Την παράλογη. Η τσαντούλα μου είναι μία απλή καθημερινή τσαντούλα. Και φοράω και ένα μποτάκι με λίγο χαμηλό τακουνάκι για τις πρωινές μου εξόδους. Είναι λίγο υπερβολικό σεταρισμένο γιατί είναι και το παλτό μακρύ, είναι και η φούστα από μέσα, οπότε μου κάνει υπερβολή. Στη θέση σου θα κράταγα μόνο το παλτό και από μέσα θα έβαζα μία απλή μαύρη φούστα ή ένα μαύρο παντελόνι. Μου αρέσει πάρα πολύ το ζιβάγκο. Ζιάτα! Είναι το αγαπημένο μου, τα φοράω κι εγώ, είναι πολύ ωραίο. Δεν μου αρέσει... Τι? Το υπόλοιπο look μου κάνει φασαρία. Γίνεται μια φασαρία. Εδώ τι έχουμε. Τσαντούλα βλέπω. Αυτό είναι ένα απογευματινό μου ντύσιμο. Θα το βάλω να πάω με τις φίλες μου για ένα καφέ, να βγω μια βόλτα με τον σύζυγό μου, να πάμε για κάποιο θέατρο, σε μια ταβερνούλα. Για χοχλιούς. Η τριχρωμία αυτή που κάνω πιστεύω ότι πάει πάρα πολύ. Μαύρο με άσπρο πιστεύω ότι είναι πολύ ωραίο. Αυτό το ντύσιμο θα το φορούσε η γιαγιά μου. Δεν μου αρέσει. Βεντέτα. Σε βρίσκω πάρα πολύ κοκέτα. Μ' αρέσει πολύ που έχεις επιλέξει απλό αντρικό πλεκτό μέσα. Μ' αρέσει πάρα πολύ το τζάκετ από γούνα και μ' αρέσει πάρα πολύ που μου έχεις βάλει tweed γκρι παντελόνι. Τα παπούτσια αυτά δεν μου πηγαίνουν με αυτό το σετάρισμα. Το τσαντάκι είναι μια χαρά. Δήμητρα, δείξε μας κάτι πιο επίσημο. Με αυτό το βραδινό μου σύνολο θα πήγαινα σε ένα καλό εστιατόριο με το σύζυγό μου. Μπορώ επίσης να το βάλω και σε κάποιο γάμο, σε κάποια δεξίωση. Χαμός. Φοράω ένα μαύρο δαντελένιο φόρεμα, μια υπέροχη γουνίτσα άσπρη, ένα βραδινό μαύρο τσαντάκι, κόκκινες γόβες, πολύ θηλυκές πιστεύω για μια γυναίκα. Κόλαση. Φωτίζουν πάρα πολύ το σύνολο, είναι σεξι και όποιος αντέξει. Συμφωνώ και επαυξάνω, φίλοι μου. Ωραίες οι γόβες, ωραίο το καλσόν, πάρα πολύ ωραίο το φόρεμα, αλλά με το τζάκετ θα μαλώσουμε. Δεν είναι ωραίο να μου βάλεις ένα μεσά το τζάκετ γούνινο με αυτό το φόρεμα, να το βάλεις με ένα παντελόνι. Είσαι σεξι και μου αρέσει που έχεις κάνει ένα κλασικό ρούχο με τον μπλε σου, το μαλλί, το έξτρα και τα έχεις παντρέψει πολύ ωραία. Είναι ένα φόρεμα που θα ήθελα να το βάλει και η μαμά μου αυτό. Αρκετά όμως με τη σπιτική πασαρέλα. Ώρα για gossip. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το λευκό παλτό.
Ναι, αυτό ήταν όντως πολύ ωραίο. Εντυπωσιακό. Τι σου άρεσε σε ένα πιπόλι? Τα γουνάκια του ήταν πολύ ωραία και το χρώμα. Δεν ήταν το λευκό-λευκό. Το λευκότερο. Μια πιο γλυκιά απόχρωση. Ωραία ήταν όμως και η κόκκινη τσάντα. Όχι τόσο. Δεν μου άρεσαν το διαφορετικό υλικό. Και οι λεπτομέρειες, οι μαύρες, νομίζω ότι την έριχναν πολύ. Εγώ θα προτιμούσα την άσπρη. Σύντεχνη! Έφτασε η ώρα να ξεναγήσουμε τη Δήμητρα στην Αθήνα! Και συγκεκριμένα σε μια περιοχή έκπληξη όπου θα κάνει τα ψώνια της. Τα οποία ψώνια θα μάθει μόλις ανοίξει το φάκελο του Shopping Star. Δες τι παλικάρι φέραμε για σένα! Μπορώ να έχω το φάκελό μου, σας παρακαλώ! Α, και ωραία γυαλιά! Πρεσβειοποίηση είναι! Για να δούμε πού θα πάμε... Νέα Ιωνία! Ξέρεις! Δεν έχω ξαναπάει, δεν ξέρω καθόλου, από Κρήτη βέβαια, δεν ξέρω. Πιστεύω θα τα καταφέρουμε. Θα δούμε. Σ' αρέσει που θα πας κομμωτήριο? Η ιδέα για το κομμωτήριο μου αρέσει πάρα πολύ. Θα περιποιηθούν το μαλλί μου, το μακιγιάζ μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Κάτσε, βρε Δημητρούλα μου. Τι να κάνει το κομμωτήριο στο μαλάκι σου, αφού είναι κοντό. Άσε που μου το κάνει και μπλε και πολύ περιοριστικό. Δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά πράγματα γιατί είναι ήδη extreme από μόνο του. Μπορεί να το ξαναβάψει, Βίκυ. Έλα, έλα και βάψε το μαλλί σου. Δήμητρα, ξάσου και φτάσαμε στη Νέα Ιωνία. Ευχαριστώ, Βασιλή. Έφτασα Νέα Ιωνία. Δεν ξέρω την περιοχή. Ως κριτικιά βέβαια, ελπίζω να τα καταφέρω. Πάμε. Η Λεβέντισσα Δήμητρα από τη Σιτία Τσικρίτης ξεκινά το σαφάρι του shopping στη Νέα Ιωνία. Μέσα σε 3 ώρες και με 400 ευρώ πρέπει να βρει ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, να κάνει μαλλιά και μακιγιάζ για να ντυθεί ως καλεσμένη σε πολιτικό γάμο. Τρέχει και από τώρα, μπράβο, για να προλάβει. Στα καλύτερα σε πάμε! Καλή αρχή, Δήμητρα! Καλημέρα σας! Το θέμα μου είναι καλεσμένη σε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο. Θα ήθελα κάτι να είμαι sick και στη λάδι. Πολύ ωραία, ελάτε να σας δείξουμε. Να μου την προσέξετε, έχει έρθει από τη Σιτία. Δήμητρα, σ' αρέσουν αυτά που έχει? Σε λεοπάρ που είναι πάρα πολύ τάση φέτος. Βάλουμε και μια φαρτιά ζώνη ωραία στη μέση. Στη μεσαρά. Θα δοκιμάσω αυτό. Θες άλλο? Ελεύθερα, μη μασάς. Ναι, και από πάνω, τι έχετε να μου προτείνετε? Βάλουμε ένα κρουαζέ σε πούξια, το πάκι. Έλα. Πού το έχετε, να έρθω κι εγώ? Και το φούξια θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και συμβουβάκι από πάνω, ταιριάζουν και τα δύο. Προτιμώ αυτό. Τέλεια. Πολύ χρώμα βλέπω, Δήμητρα. Κάτι σε πανοφόρη, να δούμε, μπορούμε? Βεβαίως. Από εδώ πάλι. Μπορούμε από πάνω λίγο πιο ζεστούλη, να δούμε και γουνάκι. Είναι της γούνας η Δήμητρα. Σε κάτι λίγο πιο έτσι oversize. Όχι, να δούμε πάνω. Λοιπόν αυτό. Τέλει. Για δες και αυτό. Ωραία. Θες κι άλλα ή μπαίνουμε για δοκιμή? Παρακαλώ, περάστε. Ευχαριστώ πολύ. Και ό,τι χρειαστείτε μας. Ευχαριστώ πολύ. Λίγο βαρύ δεν είναι αυτό, ρε Δήμητρα? Ωραίο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Ναι. Να βάλουμε λίγο, να τονίσουμε λίγο. Όχι πολύ. Ευχαριστώ. Το γουνάκι υπέροχο, ωραία υφή. Βέβαια είναι λίγο φαρδί μου είναι το γουνάκι. Για να δούμε λίγο και το φόρεμα. Για βγάλ το. Α, ωραίο υπέροχο. Μ' αρέσει το δεσιμό του, πάρα πολύ ωραίο. Και εμένα. Με κολακεύει. Παντού. Πιστεύω ότι με κόβει γιατί έχουμε και λίγο κοιλίτσα. Από το αυτό. Το animal print μου αρέσει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι είμαι μέσα στο θέμα. Θα σου πρότεινα τα μοτίβα που επιλέγεις. Να μην είναι πάρα πολύ μεγάλα σε επιφάνεια, γιατί έχεις και το πολύ πολύ έτσι μπλε ανοιχτό μαλλί που κάπως κάνει φασαρία. Το πατρόν από την άλλη του ρούχου δεν σε κολακεύει ιδιαίτερα, γιατί έχεις και τον μπούστο και μου έχεις σφίξει πάρα πολύ το πάνω μέρος και το κάτω μέρος. Κάνει όγκο. Για γίνα να σε δουν και άλλες. Μ' αρέσει το σχέδιο αυτό στο λαιμό που δένει, αλλά το ήθελα μονόχρωμο. Μου κάνει λίγο πιο πρόχειρο, δεύτερο. Το γουνάκι. Το γουνάκι καλό είναι. Α, πάει με το μαλλί σου αυτό. Θεέ μου. Α, ωραίο. Πολύ ωραίο κι αυτό. Εντάξει, είναι λίγο μακριά η φούστα, αλλά μπορούμε κάποιος να το κοντίνουμε. Μακάρι να μπορούν. Δυστυχώς. Όχι, ε. Άρα θέλουμε κάτι
πολύ ψηλό. Βέβαια, εδώ να παίξετε. Τι να παίξει με τη ζώνη? Τη βάλετε μεσούλα εδώ από μέσα για να φαίνεται και πιο πολύ μέσα. Πολύ ωραία. Πιστεύω με κόβει. Δεν τονίζει τσιλίτσα. Μ' αρέσει και αυτό το. Ποιο? Φρουφρού που κάνει εδώ, μια φρουφρού. Χαρά. Δεν μ' αρέσει αυτή η φούστα. Είναι μακριά, έχει το φλωράλ μοτίβο. Με αυτό το μαλλί μου επιλέγεις πολλά μοτίβα και φλωράλ. Προσπάθησε να κινηθείς σε τόνους μονοχρωμίας. Το μπλουζάκι θα το κρατήσουμε. Τη φούστα για πολιτικό γάμο, όχι, όχι. Θα ήθελα ίσως μια παντελόνα να βρεις φαρδιά. Μια κιλότα, ας πούμε. Ευελίνα. Δεν είναι καθόλου ταιριαστά αυτά τα δύο που φοράς. Δεν κάνουν για πολιτικό γάμο. Γενικώς για και γάμο. Και δεν σε κολακεύουν καθόλου. Σου βάζουν τουλάχιστον 20 χρόνια ακόμα. Το μηδένισες. Στους γάμους πάντα στην Κρήτη φυσικά κεντρινόμαστε πάρα πολύ ωραία όλες οι γυναίκες. Καλά, στην Κρήτη γίνεται χαμός, όχι ντύνεστε. Λες και πάτε στα Όσκαρ. Σας αγαπώ. Μπορούμε μήπως να δούμε και κάτι άλλο. Και βέβαια, ελάτε. Ευχαριστώ. Ένα σύνολο για Όσκαρ καλύτερου ρόλου σε πολιτικό γάμο. Εγώ θα πρότεινα και στο παντελόνα πλησέ που θα είναι εξίσου όμορφη. Ναι, και μπορούμε να βάλουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο από πάνω. Ναι, και από μέσα την μπορούμε να βάλουμε. Μπορούμε να βάλουμε ένα ραντάκι κορμάκι. Ραντάκι κορμάκι. Όλα τα ρούχα κριτικά είναι να κρίνω από τις καταλήξεις. Δοκιμάσω αυτό και βλέπουμε. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Για να δούμε τι θα βάλει τώρα. Αγωνία. Κουζουλάδιτσες, μωρέ! Α, είστε πάρα πολύ ωραία. Δεν μου αρέσει καθόλου, μπορώ να πω. Σοκ και δέος. Δεν είναι τόσο μάλλον. Να και τη ζούλα μου, όλα για να φαίνεται και η μέση σας. Φαίνεται? Όχι, το τούλι αυτό δεν μου αρέσει καθόλου. Γιατί? Νομίζω πως είμαι σαμάχισσα. Σου λείπει σκούπα μόνο, Δημητρά. Ηλεκτρική ίσως. Νομίζω ότι με παχαίνει, δεν με κολακεύει καθόλου. Αξιζώνει, δίνει και αυτή μια λάμψη, στενεύει λίγο τη μέση. Δεν ξέρω, βρε παιδί μου τώρα, γιατί να βάλεις τόσα layers, γιατί να χαλάσεις έτσι τη σιλουέτα σου, γιατί να αφήσεις έξω εκτεθειμένα τα χέρια και, και το κομμάτι δέρματος από πάνω, με το μπλε μαλλί, δεν ξέρω, δεν σου πάθει το ρούχο. Την τύφλωσε. Σου κάνουν. Η πλησία πατελώνα, εντάξει, ωραία, έχει τη λάμψη, μπορεί με κάτι διαφορετικό από πάνω, θα δω τι μπορώ να βρω, να διαλέξω, θα το δω. Δήμητρα, θαμπόθηκα. Τι είναι αυτά τα γκλίτερ, τι είναι αυτό το τούλι. Τα μικρά τα βλέπεις. Βγάλ' το, βγάλ' το. Δεν μ' αρέσει. Δύο ώρες και 34 λεπτά για τη γλυκιά κριτικιά μητέρα τριών παιδιών από τη Σιτία, που σήμερα αναζητά το τέλειο σύνολο για να πάει καλεσμένη σε πολιτικό γάμο. Ώρα για το δεύτερο μαγαζί. Γεια σας. Η θέμα μας είναι καλεσμένη σε πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο. Ωραία. Και μετά θα ακολουθήσει δεξίωση. Έχετε κάτι να μου προτείνετε? Βεβαίως. Κάτι 6 λάτο. Έχει πολύ πράγμα εδώ, για ρίξε μια ματιά. Σε φόρεμα ή ασύνετρο. Ναι, μπορούμε να το δούμε σε αυτό. Αυτό που βλέπετε. Αυτό, ναι. Ένα τέτοιο πήρα στη μάνα μου και μου το έφερε στο κεφάλι. Υπάρχει σε πιο τουαλέτα μακριά. Ωραίο και αυτό. Α, ωραία είναι αυτή. Ωραία. Ναι. Τι άλλο? Σε πανοφόρη κάτι να δούμε. Ναι. Για να δούμε. Σ' ακολουθώ. Άλλο χρώμα. Μόνο σε αυτό το χρώμα. Σε αυτό. Καλά, θα το δοκιμάσω και βλέπουμε. Συγκρατημένη η κριτικιά. Εδώ τι έχουμε? Και από μέσα τι προτείνετε? Μπορούμε να δούμε κάποιο λιντζερί τοπάκι, κάποιο λευκό κάμισο. Ωραία. Αυτό με τη γραβατούλα. Αν θέλετε την αφαιρείτε. Ωραία, θα το δούμε. Ωραία. Το δοκιμαστήριο παρακαλώ που είναι. Είναι εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε καλά. Ω, τι είναι αυτό? Για γραμματέας? Το γεράκι. Ωραίο. Σικ. Σικάκι.
Δεν είμαι συνηθισμένη βέβαια έτσι να φοράω ταγιέρ. Και που φόρεσες. Εμένα μου αρέσει αυτό το ρούχο, μου θυμίζει εποχής. Δινοσαύρων. Παλιό ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω να σε δω με ζιβάγκο λούρεξ, να δώσεις έτσι, να το φωτίσεις και να το δώσεις ένα... Εκφράσου. Ένα λίγο πιο γκλάμ ακόμα. Κομψό, ωραίο το ύφασμα, καμισάκι, το φιόγκο, ωραίο κι αυτό. Το μήκος της φούστας είναι καλό όσο πρέπει, με την κατάλληλη γόβα από κάτω πιστεύω είναι μια χαρά. Ένα ταγέρ είναι ούλτρα σου και ιδέα, όχι αυτό το ταγέρ που σου δίνει 10 χρόνια πάνω στο κεφάλι με τίποτα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το σύνολο. I do, λοιπόν. Το παντρεύτηκε. Για να δούμε και αυτό. Θαυμασμός μόνο. Μακρύ φόρεμα, ωραίο ύφασμα, το χρώμα. Ξέρω κατά πόσο με κολακεύει. Δήμητρα, που μπερδεύτηκες λιγάκι. Δεν είσαι εσύ η νύφη. Λόγω ηλικίας. Αντελήσα του, υπέροχη, ωραίο, κάνει ωραίο μπούστο. Ξέρω μήπως με παχαίνει όμως λίγο. Δεν σου πάει. Δεν σου πάει που να μπει. Δεν σου πάει στα χέρια. Δεν αγκαλιάζει ωραίο το μπούστο. Επίσης δεν θεωρώ ότι είναι σωστό το μήκος για σένα. Σε παχαίνει. Δεν είναι για σένα. Και το χρώμα δεν μου αρέσει καθόλου. Ωραίο και το γουνάκι. Ωραίο το μήκος του, ζεστό για το χειμώνα ό,τι πρέπει. Τώρα θα δούμε. Το γουνάκι αυτό δεν πιστεύω ότι πηγαίνει σε αυτό το look. Και το μήκος του δεν είναι σωστό. Βουκολικό alternative. Για να δούμε πώς είμαστε με αυτό. Ωραίο χρωματάκι, μου αρέσει, με φωτίζει έντονο. Σαν καπουτσίνος είσαι. Το μάκρος του είναι ωραίο. Ό,τι πρέπει. Εσύ τι γελάς. Βέβαια νιώθω σαν να πετάω, σαν να έχω φτερά. Σίγουρα μπορείς να βγάλεις φτερά με αυτό το πατρόν. Oh. Αλλά δεν σου πηγαίνει το σχέδιο αυτό. Το χρώμα όμως είναι φανταστικό πάνω σου. Άμα ανοίγει βέβαια η κοιλίτσα μας, έχουμε ένα θέμα με την κοιλίτσα μας. Μας την τονίζει. Εντάξει, έχουμε κάνει και τρία παιδιά έτσι κι αλλιώς. Μ' αρέσει για ένα πολιτικό γάμο σου καλεσμένη, με ένα ωραίο τακούνι, να βάλεις μια ωραία γόβα. Είναι μια χαρά. Δήμητρα, σε αγαπώ πολύ. Απόδειξη. Αλλά αυτό το φόρεμα για την περίπτωση που το θες, δεν είναι. Βάλ' το, σε παρακαλώ, φόρεσε κάτι άλλο, να σου πούμε τα καλύτερα. Η Δήμητρα πετάει σαν κρυ-κρυ από το δεύτερο κατάστημα και ετοιμάζεται να επισκεφτεί το τρίτο. Γεια σου, Δήμητρα. Πρέπει να προλάβεις γιατί στο τέλος έχεις εκκομωτήριο. Μαθαίνεις και τη νέα Ιωνία. Θα έχεις να λες πίσω στη Σιτία. Φτάσαμε. Εδώ είναι. Σίγουρα. Πού πας. Όχι σε αυτό, καλέ. Τρόχαλο τα κάναμε. Γύρνα, γύρνα, βρες εκεί που πρέπει να πας. Πάμε. Τρόχαλο είναι το μπάχαλο, να υποθέσω. Καλημέρα σας. Τι κάνετε. Καλά, εσείς τι κάνετε. Πώς μπορώ να βοηθήσω. Βεβαίως. Λοιπόν, ψάχνω κάτι σε πολύ καλό ντύσιμο για κάποια δεξίωση γάμου μαζί. Όλα μαζί. Γαμοδεξίωση. Με τον Παρδόν. Να σας προτείνω. Βεβαίως. Τι θωρείς. Ένα στυλ είναι αυτό. Ένα άλλο είναι αυτό. Κάνει για γάμο ή θα χωρίσει το ζευγάρι. Αυτό είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Θα το δοκιμάσω και αυτό. Ωραία. Και τι άλλο. Είναι πολύ ωραίο ρούχο. Ωραία. Αυτό, ναι, θα σας δώσω νούμερο. Για πες. Από ό,τι προηγίζω είναι αυτό. Άλλο δεν έχει. Κάτι τέτοιο. Σε ψήνει. Και αυτό θα σας δίνω. Και φοριέται πάρα πολύ αυτό. Εντάξει. Δήμητρα, δεν μιλάς πολύ και ανησυχώ. Λοιπόν, γουνάκι. Προτιμάτε μαύρο ή λευκό. Μαύρο. Ένα στυλ είναι αυτό. Ναι. Σε κοντό. Έχουμε κάτι άλλο. Ακόμη πιο κοντό. Πιο κοντό. Σε στυλ πολερό είναι αυτό. Ωραία, να το δούμε λίγο και αυτό. Θέλετε να περάσετε εσείς. Βεβαίως, στο δοκιμαστήριο, ναι, να ξεκινήσετε με αυτά. Περάστε εδώ. Έμπαινε, Δήμητρα, και εμείς μαζί σου. Μα δοκιμάζεις κάτι πράγματα όμως. Ωραίο είναι το ύφασμα, μανικάκι μακρύ. Ναι, ναι. Δεν έχω ξαναβάλει κάτι τέτοιο στυλ. Σήμερα βρήκες. Δεν μπορούσα να το τολμήσω. Ή και όχι.
και αυτό το λαστιχάκι θα μπορείς να το τραβήξεις λίγο παραπάνω, να το κοντίνεις λίγο-λίγο. Μου αρέσει που σου καλύβει του ώμου. Και όλα τα άλλα. Δεν είμαι σίγουρη για το μάκρος του φορέματος. Δεν ξέρω αν θα το ήθελα λίγο πιο κοντό. Μ' αρέσει και το μοτίβο που κάνει, ο χρωματισμός του, είναι χαρούμενος. Τα τυπώματα που έχει πάνω αυτό το ρούχο, που είναι γκρι, άσπρα και μαύρα, σου πάνε φανταστικά. Το κόψιμο πάνω και τα μανίκια επίσης μου αρέσουν πολύ. Το μπαλούν που κάνει κάτω, δεν το προτιμώ. Τώρα θα λένε και συναδέλφοι μου, μωρή τρελή που πήγες εκεί πάνω. Και τι κάνεις. Απολυμάρες. Τρελή κριτικιά. Αχ, τρελή κριτικιά μου εσύ, βγάλ' το σε παρακαλώ, δε σου ταιριάζει. Με τον καλό το λόγο. Πήγαινε, πήγαινε, άλλαξε. Έλα Δήμητρα, εδώ είμαι αν με ψάχνεις. Α, έβαλε και γουνάκι. Πολύ ωραίο, ωραίο χρώμα, μου αρέσει το σχίσιμο που κάνει στο πλάι. Σέξι. Δείχνουμε και λίγο ποδαράκι. Ο άντρας. Ο σύζυγος δεν έχει κάποιο πρόβλημα για το σχίσιμο. Σίγουρα κριτικός. Ωραία πόδια έχουμε, έτσι αλλιώς να τα δείξουμε. Πάρα πολύ ωραίο ρούχο, αλλά τώρα σε πολιτικό γάμο, τόσο μάξι και τόσο λουσάτο, δεν ξέρω. Το γουνάκι επίσης υπέροχο. Το γουνάκι με λουλούδια καπιτονέ δεν είναι αγαπημένη μου επιλογή, θεωρώ ότι σε μεγαλώνει πάρα πολύ. Για να το δούμε λίγο και χωρίς το γουνάκι μας. Καλύτερα. Ωραία. Έχουμε σε λίγη πλάτη έξω. Είναι υπέροχο. Βρήκες το ρούχο που πρέπει να πάρεις. Το γουνάκι δεν θέλω, δεν θέλω, δεν μπορώ να σε δω με κοντό γουνάκι. Δεν θέλω να πας αθίτσα, δεν το έχεις εσύ αυτό το στυλ. Δήμητρα, μας μπέρδεψες. Το κόντινε. Ωραίο και αυτό, μαύρο. Κάνει τη τσακουνιά του, έχει τη λάμψη του. Το μήκος ωραίο, τόσο όσο πρέπει. Το γουνάκι αυτό είναι πιο κοντό, μπολερό, πολύ ωραίο, μ' αρέσει. Βέβαια είναι μαύρο, από πάνω μαύρο το φόρμα, δεν ξέρω κατά πόσο. Τι. Πολύ μαυρίλα ρε παιδί μου, πλάκωσε. Είπαμε, σε γάμο πάμε. Τι βάζει. Δες με, δεν πάμε σε κηδεία. Υπέροχο το μήκος του, το ύφασμά του, γιατί έχει ένα λουξ χωρίς να είναι υπερβολικό. Το μακρύ μανίκι είναι θεϊκό. Το γουνάκι δεν μ' αρέσει από πάνω, γιατί είναι κοντό. Δεν κουράστηκες ακόμη. Ωραίο και αυτό. Το μήκος του, εντάξει, καλό είναι. Είναι βέβαια σε πιο στενή γραμμή. Δεν τρελάθηκες. Μας τονίζει λίγο και την περιφέρεια. Έχει εκλογές σε λίγο. Έχει και το ντεκορτέλ εδώ. Μήπως είναι λίγο υπερβολικό για την περίπτωση. Μήπως να το μαζέψουμε, να το κλείσουμε λίγο. Μ' αρέσει και αυτό εδώ που κάνει εδώ το... Ποιο. Φασματάκι έτσι. Το κόψιμο αυτό που κάνει. Μου αρέσει το χρώμα, μου αρέσουν οι ώμοι. Μου αρέσει πάρα πολύ το κρουαζέτ που στενεύει στη μέση και έχει πολύ ωραίο μήκος. Δεν νομίζω να ταιριάζει, Δημητρά μου, με τα μαλλιά σου το φόρεμα. Μου αρέσει πάρα πολύ όμως που είναι κρουαζέ, μου αρέσει το μήκος του, το χρώμα του, σε αγκαλιάζει υπέροχο. Μία ώρα και 38 λεπτά ακόμη για τη Δήμητρα που έχει δει όλα τα μαγαζιά και πρέπει σε λίγο να αποφασίσει ποιο σύνολο θα πάρει για να πάει σε αυτόν τον φοβερό πολιτικό γάμο. Το μπλε το χρώμα του μαλλιού που προκαλεί ζαλάδα. Πάμε να κάνουμε αγορά, μικρή περικοκλάδα. Να πω κι εγώ μια μαντινάδα. Σ' άρεσε, σ' άρεσε. Άντε ακόμη να φτάσουμε. Σας οφείλω. 50 ευρώ είναι. Ωραία. Ωραία, την αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πολύ. Και την τσοτούλα σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας. Με γεια σας. Μία ώρα και 32 λεπτά για την ιδιωτική υπάλληλο από τη Σιτία που σήμερα καλπάζει στους δρόμους της Νέας Ιωνίας. Σειρά έχει η επόμενη αγορά ρούχων. Μα τι έλουρος. Τι σας οφείλω. 73 ευρώ είναι το σύνολό σας. Ευχαριστώ. Ορίστε. Τη τσαντούλα σας και την αποδειξούλα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Έχει ακόμη ώρα μία. Λεπτά 26. Ήλια μου λάμψε ολημερής. Ο δρόμος της να φέξει. Έχω κι άλλες ματινάδες. Τη βάψατε. Μια ρατσί δεν ήπιαμε όμως.
Έλα, εδώ είμαστε. Γεια σας. Καλημέρα σας. Ψάχνω για μία γόβα μαύρη ή στιλέτο ή σε παιδιλάκι 39-40 νούμερο, κάτι κομψό. Ωραία. Μπορώ να ρίξω κι εγώ μια ματιά. Βεβαίως, πριν ξεκινήσουμε, τι? Σας έχω κάτι να διαλέξετε. Στιγμή. Δεξί ή αριστερό, αριστερό ή δεξί. Δεξί, δεξί. Θα πάρω αυτό. Αχ, Δήμητρα, να δούμε η έκπληση μας επιφυλάσσει ο φάκελό σου. Άντε, άντε, αυτό. Έχω άγχος. Για να δούμε τώρα τι μας έχει, είμαστε τυχερές ή όχι. Αχ, μείον 9 λεπτά. Τι χρόνο έχω, αγχωθεί τώρα λίγο. Χάσαμε τα 9 μας λεπτά. Τι χρόνο έχουμε? 1 ώρα και 10 λεπτά. Με πολύ αγάπη, πιστεύω και καλή θέληση από εμάς θα τα καταφέρεις. Πάμε να τις κάτσουμε. Αρκεί να τις δώσετε την αγάπη, όχι μόνο στα λόγια. Επί το έργο εμείς. Να δω λίγο αυτή τη γοβούλα, θα ήθελα. Είσαι τσαχμίνα. Να δω λίγο και αυτή. Κοίτα εδώ. Αυτή έχει τελειώσει. Σε μάτια σαν. Αυτό, το μαύρο και το λεωπάσο, 39 νούμερο παρακαλώ. Α, καλά, τρέλα. Πάει με αυτό που φοράς, αλλά θα αλλάξεις. Ξεκινήσουμε με το λεωπάσο. Ασορτή, ειδικά η κάλτσα. Και η καλτσόνα από μέσα, τρελαίνομαι. Μα πόσο σεξι. Ωραία, άνετη κόβα, μ' αρέσει το δακουνάκι, πιστεύω ότι μπορώ να την περπατήσω. Γιατί μπορείς. Δεν ξέρω σίγουρη κατά πόσο πάει με το σύνολό μου, αλλά μ' αρέσει γιατί δίνει μία κομψότητα στη γυναίκα. Μου αρέσουν, απλά θα προτιμούσα το print να ήταν λίγο πιο μικρό. Ψηλό ντακούνι φοράω πάντα, στις εξόδους μου φοράω, το χρησιμοποιώ. Ωραία γόβα, animal print, pony skin, μυτερή, είναι φανταστική. Δήμητρα, λέγε. Να βάλουμε τη γόβα στην έξοδό μας, στην animal print. Αλλά όχι να πάμε και στον πολιτικό γάμο με αυτή τη γόβα. Μπορεί να είναι θεματικός ο γάμος. Να έρθουν όλοι με λεοπάρ και ο δήμαρχος. Τώρα που μου βάζετε τα γοβάκια, νιώθω σαν τη στακτοπούτα. Στακτοπουτάτσι. Λέγε, μαρμαροκολόνα μου. Το ντακουνάκι είναι ψηλό όσο πρέπει. Ωραία, το περπατάω άνετα. Μ' αρέσει που είναι μετερό, κομψό, σεξι. Εντάξει, είναι σεξουλιάρικες. Είναι, είναι. Είναι. Στακτοπούτα, Δήμητρά μου, με αυτή τη γόβα. Όι! Δεν λάμπεις, σαν το διαμάντι που κρατώ. Δεν είσαι. Τελικά σας το βρήκα το σχέδιο το πρώτο που θέλατε. Δεν ξέρω ποιο θέλω να διαλέξει τα παρδίο. Όχι, θα επιλέξω την πρώτη μου βιβλιοθήκη. Ναι, ευχαριστώ. Ναι. Ξέρει τι θέλει η Δήμητρά. Το ντακουνάκι του, άνετο. Δεν είναι κλασικό, μου αρέσει. Είναι πιο πολύ στο γούστο μου αυτό το. Τι λέει? Από ότι τα υπόλοιπα. Με αυτό το ύψος του ντακουνιού θα τα καταφέρω μια χαρά. Και να περπατήσω και να χορέψω άνετα, μια χαρά. Το έχω. Θα μπορείς να χορέψεις την πασαρέλα, θα μπορείς να χορέψεις και στο γάμο αφού είναι άνετα. Να τα πάρεις. Μ' αρέσουν και αυτές πάρα πολύ. Γενικά, ό,τι έχει δοκιμάσει σαν σχέδιο μέχρι στιγμής, μου αρέσει, τσουκολακεύει πάρα πολύ τα πόδια και τα βρίσκω και πάρα πολύ σύγχρονα ως μοτίβα. Μου αρέσουν πάρα πολύ. Ωραίο το snake. Αν ταιριάζουν με το σύνολό σου, να τις επιλέξεις, βέβαια. 50 λεπτά και 23 δεύτερα για την γλυκιά Δήμητρα που έχει χάσει χρόνο από το καταραμένο φάκελο του Shopping Star και τρέχει να προλάβει για το γάμο. Και φυσικά για την πασαρέλα μας. Από εδώ! Πάμε να δούμε και το δεύτερο μαγαζί με παπούτσια. Γεια σας! Κάνετε? Καλά. Λοιπόν, ψάχνω για μία γοβούλα. Ναι. Ψηλό τακούνι, λεπτό. Για μία ιδιαίτερη στιγμή. Μπορείτε να με βοηθήσετε να φυσικά κάτι. Έλα να δείξουμε μία από εδώ. Για να δούμε τι έχει εδώ. Πιο ψηλό. Ναι, ιδάλλως έχουμε και αυτήν εδώ πέρα και σε καστόρι βγαίνει. Όχι, θέλω αυτό. Ωραία. Μπορούμε να δούμε και αυτή τη μαύρη. Αυτή εδώ. Το 39 νούμερο έχουμε. Ναι, 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 και αυτή εδώ με την παρετούλα. Ωραία, μπορούμε να δούμε και αυτό και στο μπλε. Για να τα δούμε πάνω σου.
Κάνε και το ζευγάρι. Αχ, αυτή η κάλτσα, αχ! Για να δούμε τώρα. Wow. Ωραίο. Ψηλό ντακούνι, μυτερό. Μ' αρέσει, κομψό, σεξι. Μ' αρέσει και η μπαρετούλα που κάνει. Πιστεύω ότι μπορούμε να ρίξουμε και ένα χορό. Πεντοζάλι. Και χανιώτη και μαλεβιζιώτη και ό,τι θες. Αλλά όχι στην παρέτα, πιστεύω ότι σε κόβει. Το σφίγγει πολύ τον αστραγαλό σου. Σου κολακεύει πάρα πολύ το πόδι. Και η μπαρετούλα που έχει και ωραίο τακουνάκι. Καρδούλα. Για μένα τίποτα. Τι έχουμε εδώ? Α, πολύ ωραία. Πολύ πιο άνετες από τις προηγούμενες. Ωραίο χρώμα. Ναι. Βέβαια μπαινοβγαίνει λίγο. Το 39 είναι αυτό, έτσι? Ναι, ναι. Όπως έχουμε το 38, να δούμε. Άμα κολυμπάει. Ναι, το νουμεράκι αυτό είναι καλύτερο. Μπράβο. Μ' αρέσουν τα φανταχτερά χρώματα. Μ' αρέσει πολύ. Έτσι αλλιώς φαίνεται και από το χρώμα στο μαλλί μου. Ενδιαφέρουσα επιλογή, μου αρέσει και το τακούνι, σου πάει πάρα πολύ. Μπορεί να ταιριάζουν με το μαλλί σου αυτές οι γόβες, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου αρέσουν. Μ' αρέσει, κάνει τη διαφορά, όχι τη που έχουμε συνηθίσει στο μαύρο χρώμα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έντονο χρώμα στη γόβα, έντονο και το μαλλί σου. Ασορτή. Μήπως θα ήταν καλύτερα μία μαύρη. Την άλλη με το κόψιμο δεν την έχω. Έχω αυτή την ωραία, δεν πειράζει. Θα δοκιμάσουμε λίγο γρήγορα. Αφωθεί τώρα λίγο. Μας πιέζει ο χρόνος. Έλα, γρήγορα. Μπήκε το φόρεμα μέσα στο παπούτσι. Ωραία. Άνετη και αυτή η γόβα. Μαύρη, κομψή, μυτερή, σεξι. Τι να σου πω για τις γόβες πάλι. Μια απλή μαύρη γόβα δεν είναι. Δεν έχεις και άδικο. Είναι ένα ελάχιστο πιο χαμηλό το ντακουνάκι. Είναι πιο άνετη. Πιστεύω ότι είναι μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα τι να αποφασίσω. Είμαι πολύ σε δίλημα. Hot, sexy, στιλέτο, μυτερή. Βέβαια μου φαίνεται λίγο μεγάλη στο πόδι σου. Βλέπω ότι είναι ένα νούμερο τουλάχιστον μεγαλύτερη. Θα τη χάνει το μαλεβιζότη. Θα φύγει από τα πόδια σου. Μπαμπά. Έλα Δήμητρα, πάμε. 35 λεπτά και 48 δεύτερα. Έχω δει όλα τα μαγαζιά με τα παπούτσια. Η απόφαση είναι πολύ δύσκολη, ήταν όλα υπέροχα. Ναι. Ελπίζω βέβαια ως γνήσια αστιακιά και κριτικιά να κάνω τη διαφορά. Πάμε για ψωνιά. Φύγαμε. Τι σας οφείλω παρακαλώ. 39 ευρώ και 90 λεπτά. Χωρίστε τα ψώνια σας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, γεια σας. 31 λεπτά και 12 δεύτερα για τη Δήμητρα που έχει πλέον σε επόμενο προορισμό της το μαγαζί με τα αξεσουάρ. Αντέχουμε? Το λέω γιατί δεν είμαστε και νιάτα. Εγώ ήδη έχω λαχανιάσει. Έλα εδώ είναι, τυχεροί είμαστε. Μου βγήκε η γλώσσα έξω. Όπα, δεν χωράς. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε? Καλά εσείς. Καλά. Θα ήθελα να κοιτάξω για τσαντούλα, σε φάκελο, σε πουγκάκι, κάτι. Πουγκάκι, ε! Ναι, είχαμε ένα γεμιστό με τυριά. Πάλι πίνασα. Κοίτα τι ωραία πράγματα έχει εδώ. Μικρό, ωραίο, έχει αλυσιδίτσα. Πιστεύω ότι ταιριάζει. Χωράει μέσα το κινητό με το κραγιονάκι μου να φρεσκάρουμε λίγο τα χυλάκια μας. Μια χαρά. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Ούτε οι χρυσές του τελικές λεπτομέρειες, τα γράμματα μπροστά, η αλυσίδα, το σχέδιό του. Δεν μ' αρέσει πάρα πολύ. Το ψηφίζω. Έχει χρυσές λεπτομέρειες. Σου στέλνω λοιπόν και ένα χρυσό φυλάκι. Αυτό εκεί. Ναι, ναι. Μπορούμε να το έχουμε. Μα πού το είδες? Θα μείνει η γυναίκα εκεί πέρα, θα μαγκώσει. Έτσι που είναι μπαουλάκι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ξεφεύγει λίγο από τα κλασικά. Φοράει το κρεζόν μας. Τι άλλο θα βάλεις? Το καθρεφτάκι μας, το κινητό μας, τα κλειδιά μας. Καλά κάνεις και επιλέγεις κροκό, όμως όχι αυτό το σχήμα. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτό το τσεντάκι. Μ' αρέσει, έχει έτσι μια πλάκα, έχει μια ωραία διάθεση και ένα ωραίο σχήμα σίγουρα. Μπορούμε να δούμε και σε σκουλαρικάκια. Ναι, 21 λεπτά και 50 δεύτερα ακόμη. Μου αρέσει αυτό εδώ. Πετεύχει. Να το δούμε λίγο και αυτό.
Είναι μεγάλο, μ' αρέσει το σχέδιό του, το μέγεθος είναι τόσο όσο πρέπει, μ' αρέσει η λάμψη αυτή που έχει. Μ' αρέσουν πολύ για σένα και είναι και ούλτρα βραδινά, αλλά μπορούν και πολύ ωραία να φορεθούν σε ένα πολιτικό γάμο, μια πινελιά πολυτέλειας. Δεν ξέρω αν είναι μέσα στο θέμα, αυτό μου κάνει κάτι έτσι πιο boho style, δεν ξέρω. Χαμός στο Δημαρχείο. Κλασική, Κρίκη, έχουν μια λάμψη, μ' αρέσει το ανάγλυφο που κάνει. Ωραία, πολύ ωραία και κλασική. Διαχρονική, έχεις ήδη ωραίους κρίκους, όχι, βρες κάτι άλλο. Αυτά μήπως. Ωραίο, εντυπωσιακό σκουλαρίκι, μου αρέσει το μέγεθος, μου αρέσει η πετρούλα που κάνει αυτή, το χρυσό. Τώρα δεν ξέρω και τα κορίτσια τι λένε, άστα. Η Βίκη. Μ' αρέσει πολύ η γεωμετρία, μ' αρέσουν τα χρώματα, μ' αρέσει το πετράδι, μου κάνει πάρα πολύ σίκ και φυσικά τέλειο για ένα πολιτικό γάμο. Είναι λίγο κλασικό αυτό το σκουλαρικάκι. Θα σου έλεγα όχι. Τι σας οφείλω? Είναι 55 ευρώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας και η αποδειξούλα σας. Καλά σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Τέλος οι αγορές. Πάμε κομμωτήριο. Εκεί θα πέσουν τα γέλια. Μια κριτικιά στη Νέα Ιωνία θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου, του πρώτου από την κριτική εβδομάδα. Εκείνη η Ρατσί τι έγινε? Έλα εδώ το κομμωτήριο. Είμαι πάρα πολύ περίεργος να δω τι θα κάνεις. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Καλά, εσείς τι κάνετε? Παρακαλώ. Έχω στη διάθεσή μου 15 λεπτά. Προλαβαίνουμε μαλλιά και μαγικιάς. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο για σας. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Μπορώ κάπου να φτιάξω το πραγματάκι μου? Βεβαίως, να σας βοηθήσω τα κορίτσια μας. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας, κορίτσια. Τι κάνετε? Γεια σας. Τι κάνετε? Ωραία, εσείς, κορίτσια. Το όνομά σας? Δήμητρα. Μπορώ να πω. Δήμητρα, εδώ είμαι η Ξένια. Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα. Καθίστε. Εμένα τίποτα, ούτε χτίσιμο. Για πείτε μου, τι θέλουμε να κάνουμε. Το μαλίσιο θα ήθελα να το κάνει ίσιο. Ναι. Δεν έχεις και πάρα πολλές επιλογές, βέβαια, αλλά θα το προτιμούσα ίσιο. Πιο περιποιημένο. Θέλουμε λίγο να ισιώσουμε πιο πολύ τη φράτζα, να τη φέρουμε λίγο πιο κάτω. Να τα. Και να ισιώσουμε λίγο τα μαλάκια, λίγο έτσι. Έχει να πάρα το πάρουμε λίγο. Μαλλιά, μπορώ να πω. Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο. Oh. Από μακιγιάζ θα ήθελα να μου τονίσεις τα μάτια σου που νομίζω ότι σου πηγαίνουν. Θέλω ένα βραδινό μακιγιάζ, δεν θέλω να τονίσουμε πάρα πολύ πολύ τα μάτια, τα χείλια πιο πολύ θέλω να τονίσουμε, κάτι σε κόκκινο κραγιονάκι να βάλουμε. Ωραία. Και θα ήθελα σε, πιο πολύ σε μόβ, απόχρωση στο μάτι, κάπως έτσι, αλλά όχι πολύ έντονο. Κλασικός συνδυασμός το να είναι απαλά τα μάτια σου και έντονα τα χείλια σου. Και δε στην ηλικία που δεν θέλω να τη θίξω προς Θεού, θεωρώ ότι είναι και η πιο σωστή επιλογή. Αρχίσαμε ήδη να πολεμάμε. Μαλλί και μακιγιάζ ταυτόχρονα. Ήρεμη η Δήμητρα. Ή απλά ψόφισε από την κούραση. Το πρόγραμμα του make-up, ναι, πώς ναι, το βλέπουμε? Εντάξει, πιστεύω είναι κοντά στις αποχρώσεις δικές μου. Ναι. Θα τονίσουμε λίγο τα ζυγωματικά. Ζυγωματικά, θα κάνουμε, ναι, σκιές. Θα τα τονίσουμε λίγο. Την αδικούν τα γυαλιά, δεν νομίζετε? Έπεσε πολύ λουλάκι στο μαλλί. Μπλε από τη μία, κόκκινη από την άλλη, ζαλίστηκα. Πόσο χρόνο έχουμε? 8 λεπτά και 50 δεύτερα. Χωρίς και προλαβαίνουμε. Βεβαίως. Μια χαρά να τα καταφέρεις, Δήμητρα, όπως το πας, έτσι. Κορίτσι, έχω έρθει και από την όμορφη Κρήτη, από σιτία. Καμία αντίδραση. Και πρέπει να βγάλουμε τη σιτία ασπροπρόσωπη. Δήμητρα, είχα γνωρίσει μια κριτικιά και στο ραντεβού με περίμενα τα αδέλφια της. Έκανα μεταβολή. Έχουμε και τελευταίες λεπτομέρειες. Κοίτα εδώ τι κάνει. Επιστήμη. Για πες μου, Δήμητρα. Πιστεύω με το μαλλί θα εντυπωσιαστούν πάρα πολύ τα κορίτσια. Με αυτό το χρώμα, αγάπη μου, είναι ούτως ή άλλως εντυπωσιακό το μαλλί σου. Δεν είχες να κάνεις και πολλά. Μια χαρά. Κάνει αντίθεση με το κραγιόν. Λίγο ματάκι. Μην κουνηθείς. Έτσι, μπράβο. Και τελευταίες πινελιές, ελπίζω. Α, έχει κι άλλο. Θα μου πεις σε γάμο πάμε. Σαράντα δεύτερα. Κρόγιο μου αρέσει, έντονο, κόκκινο, πως δεν... Εντάξει, πιστεύω είναι μια χαρά. Πολύ ωραίο το μαλάκι σου, Δήμητρα. Μ' αρέσει που το ίσιο σκητοποιείς από τη μία μεριά. Επίσης το μακιγιάζ, νομίζω ότι μου έκανες
πολύ έντονα τα μάτια. Τώρα είμαστε έτοιμες να πάμε στο πλατό να καταπλήξουμε. Άντε, καλώς να ορίσεις. Πολύ ωραίο κραγιόν, η βάση ότι πρέπει χωρίς πολλά-πολλά, ωραία κέντρηση στο μάτι. Τι να σου πω τώρα, σου πω ότι μου αρέσει το μπλε μαλλί, βρε Δήμητρα, μου τα χαλάει όλα. Τι σας οφειλώ? Είναι 20 ευρώ το μαλλί και 30 ευρώ το μακιάζ. Σύνολο 50 ευρώ. Δεν τα ξέβαψε τελικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και η απόδειξή σας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Πάμε, Δήμητρα. Σε περιμένει ο τελικανής οδηγός μας. Φύγαμε. Μας περιμένουν στο πλατό. Πες μου τώρα, πώς ήταν η εμπειρία? Πέρασα τέλεια. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το καταευχαριστήθηκα, διασκέδασα. Πέρασα όμορφα, θα το ξανά κάνα. Σου άρεσαν αυτά που πήρες? Είμαι ικανοποιημένη από τα ψώνια μου. Πιστεύω έχω κάνει μια πολύ καλή επιλογή. Είμαι έτοιμη να βγω στην πασαρέλα και να καταπλήξω. Αμέπως αμέργων. Αυτό δεν είναι κριτικό, είναι αρχαίο. Πάμε στο πλατό να ακούσουμε τα κορίτσια. Εμένα από τα ρούχα που δοκίμασε, μου άρεσε πολύ το μακρύ, το φόρεμα, το κόκκινο με το σκίσιμο στο πλάι. Σας άρεσε εσάς? Εμένα δεν μου άρεσε και τόσο. Μου άρεσε όμως πάρα πολύ το ταγέρ που έβαλε. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Επίσης ήταν πολύ ωραίο ένα φορεματάκι κόκκινο πάλι που έβαλε, αλλά μίντι, με κόψιμο στο μπούστο. Της πήγαινε πάρα πολύ ωραία. Ναι, της έπρεπε την κυλίτσα αυτό, αλλά πιστεύω, όπως και η Νίκη, ότι το μάξι, το σκίσιμο ήταν το πιο ωραίο. Το πιο ιδανικό, ναι, αυτό θα έλεγα. Η Δήμητρα από τη Σιτία τα πρόλαβε όλα. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, μαλλί και μακιγιάζ. Έτοιμη να χορέψει μαλεβιζιώτικο στην πασαρέλα. Είμαι έτοιμη να βγω στην πασαρέλα. Η Σιτιακιά πάει να καταπλήξει τις υπόλοιπες κριτικές. Και τι κριτικές, σαν μινοϊκά αγάλματα. Δεν τα κουνώ, απεπαέ, αν δεν μου πέψουν τη Δήμητρα στην πασαρέλα. Να ρίξω και μια μπαλωθιά όταν βγει. Όχι. Αυτή γιατί κουνιέται? Φλωράλ και εντυπωσιακή η Δήμητρα. Τι βγάζει αυτή η λεβεντομάνα Κρήτη? Λάδι, κρασί και shopping stars. Δημητρούλα μου, Δημητρούλα μου, καλεσμένη σε πολιτικό γάμο, ασφαλώς και θα μπορούσες να έχεις διαλέξει ένα πολύ ωραίο φλωράλ φόρεμα, φούστα, top κτλ. Όμως η συγκεκριμένη, πρώτον σου είναι πολύ μακριά, είναι πάρα πολύ έντονο το μοτίβο και θεωρώ ότι η επιφάνειά της είναι τεράστια σε αντίθεση με το μαλλί, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και έρχεται και σε κόντρα. Δεν μπορώ να πω ότι ξετρελαίνομαι και με το top, αλλά ούτε και με τη γούνα. Δεν έχεις κάνει λάθος επιλογές και σετάρισμα, αλλά δεν ταιριάζει σε εσένα. Το τζαντάκι έχει πλάκα, οι γόβες δεν είναι άσχημες, αν και ποτέ δεν προτείνω με μάξι φούστες γόβες, αλλά ένα μποτάκι, ένα πέδιλο, κάτι της πιο chic. Το μαλλί είναι υπερβολικό, τα σκουλαρίκια σου πάνε πάρα πολύ και είναι και τέλειο και το κραγιό. Καλά, τι κάνεις? Τι είναι, κάνα κριτικό έθιμο? Δήμητρα, σε χτυπάγανε ή είναι άποψη? Πες μου και εμένα που είμαι άσχετος. Άντε, πες μου αν πέρασες καλά στην πασαρέλα τουλάχιστον. Το ευχαριστήθηκα, το καταχάρηκα. Πιστεύω το ίδιο και τα κορίτσια, να με απόλαυσαν. Βέβαια, είχα ένα μικρό ατυχηματάκι με τα παπούτσια και γι' αυτό τα έβγαλα. Αλλά εντάξει, δεν πτωήθηκα. Πήρα τα παπουτσάκια μου στο χέρι και συνέχισα την πασαρέλα μου. Μπράβο σου, Δήμητρα. Έκανες το πιο σωστό. Ούτε το μόντελ να σου. Για να δούμε πόσο κόστησαν τόσο τα παπούτσια όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία του συνόλου. Η Δήμητρα και την μπλούζα πλήρωσε 28 ευρώ, για το κουνάκι 50, η φούστα κόστησε 45 ευρώ, το τσαντάκι 40, τα περιβόητα παπούτσια 39,90, τα σκουλαρίκια 15, τα μαλλιά 20, ενώ για το μακιγιάζ πλήρωσε 30 ευρώ. Συνολικά δηλαδή ξόδεψε 267 ευρώ και 90 λεπτά και της έμειναν 132 ευρώ και 10 λεπτά. Αγαπητή Δήμητρα, όπως σε είδα στην αρχή της πασαρέλας, σαν σύνολο μου αρέσεις πάρα πολύ. Τέριαξες το παπούτσι με το μαλλί. Βέβαια είχαμε ένα θεματάκι εκεί πέρα με το νουμεράκι, δεν ξέρω τι ακριβώς είχες. Ναι, έγινε μάλλον μπέρδεμα. Ενώ είχα βάλει και το 39 και το 38, κάνανε λάθος. Οι πολίτες μου δώσανε λάθος νούμερο.
Προτίμησα να το δω άλλο για να περπατήσω καλύτερα. Δεν πειράζει, είμαστε όμως για να κρίνουμε το σύνολο και αν είσαι στο θέμα. Νομίζω ότι είσαι στο θέμα. Το μόνο που μου κάνει λίγο είναι το σκουλαρικάκι, γιατί νομίζω ότι είναι ασημή και δεν μου αρέσει και τι τσάντα έχει, χρυσές λεπτομέρειες. Επίσης, γενικά η τσάντα δεν μου αρέσει με το σύνολο, τη θεωρώ λίγο πιο βαριά. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ που η Χρύσα μου είπε ότι ήμουν μέσα στο θέμα και της άρεσε το look μου. Και έτσι, αλλιώς αυτό ήθελα να καταφέρω, να είμαι μέσα στο θέμα. Δέχτηκε τα σχόλιά μου για το τσαντάκι και τα σκουλαρίκια που της είπα. Νομίζω ότι δεν παρεξήγησε και ότι δεν στεναχωρέθηκε. Δήμητρά μου, τα μαλλιά σου είναι φανταστικά, όπως το περίμενα. Το μακιγιάζ σου είναι τέλειο και θα προτιμούσα το κραγιόν σου να ήταν σε μία ρόζ απόχρωση. Επέλεξα το κόκκινο γιατί είναι πιο επίσημο για το θέμα μας. Και για βράδυ πιστεύω ότι το κόκκινο ταιριάζει πολύ καλύτερα. Η γούνα είναι φανταστική, το σύνολό σου εξίσου τέλειο, έχει συνδυάσει πολύ ωραία τα χρώματα και εγώ με την τσάντα έχω μία ένσταση, θα προτιμούσα ένα φάκελο και όχι αυτήν. Τα παπούτσια άψογα, χειρίστηκε στο θέμα με το παπούτσι στην πασαρέλα τέλεια. Λάτρεψα τη γούνα της όταν την είδα, ήταν πάρα πολύ ωραίο το μήκος της και το χρώμα της επίσης. Κορίτσι μου γλυκό, είσαι πάρα πολύ λαμπερή. Έχεις κάνει ένα πολύ αρμονικό σύνολο. Εγώ ήθελα να βάλεις το κόκκινο ρούχο με το σκίσιμο. Νομίζω θα σου ταιριάζει καλύτερα. Το γουνάκι δεν ξέρω αν μ' αρέσει. Πάντως η τσάντα δεν με ενοχλεί καθόλου που έχει το χρυσό με το ασημένιο του σκουλαρικιού. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μπράβο σου. Μπορεί η Ιώνα ήθελε το κόκκινο φόρεμα με το σκίσιμο, αλλά το σύνολο που επέλεξα ήταν πιο κοντά στα γούστα μου. Γι' αυτό και τα επέλεξα. Παρόλο που ο γάμος είναι πολιτικός, μετά ακολουθεί δεξίωση. Και καθότι ως πιο επίσημη συνέχεια του γάμου, προτιμούσα το κόκκινο φόρεμα αντί της φούστας, την οποία θεωρώ ότι δεν τέριαζε ως προς την περίσταση αυτή. Λοιπόν, Δήμητρα, μου αρέσουν πολύ τα μαλλιά σου, μου αρέσει το μακιγιάζ, το βλέπω πολύ ωραία, σου ταιριάζει στο πρόσωπο. Μου αρέσει η γούνα, δεν μου αρέσει η φούστα, γιατί νομίζω το φλωράλ λίγο προχειρεύει και το κάνει λίγο πιο, όχι για γάμο, νομίζω ότι το κάνει ένα βραδινό σύνολο, αλλά όχι για γάμο. Επίσης το παπούτσι το προτιμούσα σε μαύρο με αυτή τη συγκεκριμένη φούστα. Το τσαντάκι θα προτιμούσα το άλλο, το φάκελο που διάλεξες, αυτό δεν μου αρέσει. Πιστεύω ότι το φλωράλ δεν είναι πρόχειρο ρούχο, γιατί είναι από καλό ύφασμα. Το έχω συνδυάσει με ένα πολύ ωραίο μπλουζάκι από πάνω, με το γουνάκι και έτσι πιστεύω ότι έχω κάνει ένα τέλειο σύνολο. Αυτό το παπούτσι που επέλεξε η Δήμητρα έχει πολύ ωραίο στυλ. Απλά δεν μου άρεσε το χρώμα και υπήρχε και το πρόβλημα στο νούμερο. Πρώτη θα βαθμολογήσει η Χρύσα, στην οποία άρεσε το σύνολο, με εξαίρεση το ασημί σκουλαρίκι και την τσάντα με τις χρυσές λεπτομέρειες. Ο βαθμός που έβαλα στη Δήμητρα είναι το 7, διότι ενώ μου άρεσε το σύνολο και ήταν στο θέμα, υπήρχαν λεπτομέρειες που μου το χάλασε. Επόμενη η Ευελίνα που βρήκε φανταστικό το μαλλί και τη γούνα, αλλά είχε αντίρρηση για την τσάντα. Για να δούμε πόσο ισχυρή ήταν αυτή η αντίρρηση. Ο βαθμός που έβαλα στη Δήμητρα είναι το 6, γιατί ήθελα ένα άλλο τσαντάκι και μια άλλη φούστα. Τρίτη θα κρίνει τη Δήμητρα η Ιώ, στην οποία δεν άρεσε το γουνάκι, ούτε η φούστα. Στη Δήμητρα έβαλα 6, γιατί θα ήθελα να βάλει κάτι πιο γκλαμ και το πουά νομίζω ότι δεν ταιριάζει με το φλωράλ σε μία δεξίωση. Και τελευταία η Νίκη, που είχε καλά λόγια για το γουνάκι, αλλά όχι για το παπούτσι και τη φούστα που τη βρήκε εκτός θέματος. Ο βαθμός που έβαλα στη Δήμητρα είναι 6, γιατί δεν τη βρήκα απόλυτα μέσα στο θέμα και δεν μου άρεσε η φλωράλ φούστα. Κάθισε να της πω τα νέα. Πιστεύω ότι μπορεί να είμαι και η shopping star της εβδομάδας, γιατί ήμουν μέσα στο θέμα, κομψή και στυλάτη. Ούτε κρύο ούτε ζέστη για τη Δήμητρα, που με 25 βαθμούς και μέσο όρο 6,25 στα 10, διατηρεί ελπίδες για τον τίτλο της shopping star, αλλά θα πρέπει να περιμένει τις πασαρέλες των υπολείπων κοριτσιών
και φυσικά τη βαθμολογία της Βίκης την Παρασκευή. Προς το παρόν η Βίκη θα δώσει χρήσιμες στιλιστικές συμβουλές. Ως καλεσμένη σε πολιτικό γάμο, μια πολύ ωραία, σύγχρονη και διαχρονική ιδέα είναι να βάλετε ένα κοστούμι, κλασικό ή ακόμη και ένα μοντέρνο ταγιέρ. Και προς Θεού να είναι μονόχρωμο, είτε σε μοβ, μπλε, μαύρο, λευκό, ακόμη και ένα παλ ροζ. Όλα τα παστέλ επιτρέπονται σε ένα τέτοιο event. Για τα κοστούμια ξέρετε πλέον, είτε είναι πιο boxy, σταυρωτά ή αντρικά, είτε πιο μεσάτα και γυναικεία, δεν χάνουν ποτέ την έγκλη τους και το σίκ τους. From the ashes we rise.